Ξέρετε, απόψε θα έδινε ένα πολύ σουρεαλιστικό τίτλο στην ομιλία μου. Η εκδίκηση της Σοπράνο και του Τολστόη. Και θα σας πω γιατί. Αισθάνομαι πολύ άβολα που κοιτάζω τον κόσμο και με στραβώνουν τα φώτα. Συνήθως όταν διευθύνω, αρκετές φορές έχω εμφανιστεί σε αυτή την αίθουσα με την ορχήστρα της λυρικής, είμαι εκεί, σε μια τάφρο εδώ μεγάλη, με πολλούς μουσικούς μαζί, και πάνω είναι οι τραγουδιστές που μου λένε πως έχουν άγχος βλέποντας τον κόσμο κάτω. Και τους λέω, έλα τώρα σιγά το πράγμα. Μου λένε, μαέστρο, κοίταξε, εσύ δεν βλέπεις τον κόσμο. Έχουν δίκιο, τώρα που σας βλέπω, είναι διαφορετικά. Το άλλο είναι ότι χρησιμοποιούσα τελευταία, πολύ συχνά, το κλισέ «Η τέχνη μας ενώνει». Το πίστευα και το πιστεύω, ότι η τέχνη μας ενώνει. Όμως κάποιος συνεργάτης μου λέει, πρόσεξε, μεθαύριο που θα πάμε να μιλήσεις στην TEDx, μην πας και πεις ότι είναι δικό σου αυτό. Το έχει πει ένας πολύ σημαντικότερος από σένα. Λέω, ποιος? Ο Τολστόη. Και κάθισα και διάβασα γιατί το έχει πει αυτό ο Τολστόη. Ότι η τέχνη ενώνει τους ανθρώπους και ότι αφορά όλους μας. Εμάς προσωπικά, την οικογένειά μας, τον σύντροφό μας, τους φίλους μας. Ο Τολστόη, λοιπόν, στον φιλοσοφικό αναβρασμό της εποχής του, είχε πει ότι η τέχνη δεν είναι η εκτόνωση κάποιας ενέργειας, δεν είναι η παραγωγή συναισθημάτων, δεν είναι η παραγωγή ευχάριστων αντικειμένων, δεν είναι τίποτα άλλο παρά από αυτό που ενώνει τους ανθρώπους. Και θα συμπλήρωνα, η τέχνη εκλεπτύνει το αισθητήριό μας. Η τέχνη προάγει τον πολιτισμό. Και αν αυτό το πράγμα το είχαν καταλάβει πολλοί πολιτικοί μας, πολλά πράγματα θα ήταν σήμερα διαφορετικά στην Ελλάδα. Το 2011, όταν είχα την τιμή να αναλάβω την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, είχε συγχρόνως μεγάλη δημοσιότητα πάρει η αγανάκτηση των αγανακτισμένων, στην πλατεία Συντάγματος, εάν θυμάστε. Και αυτό μου έκανε κάπως ένα κλικ. Σκέφτηκα ότι κάπως έτσι και η λυρική είναι ένας τρομακτικά δυνατός φορέας, με τεράστια τεχνογνωσία, παράδοση, αλλά κάπως κλεισμένος μέσα στα τείχη του. Αισθάνθηκα κι εγώ λιγάκι αγανακτισμένος με το δυναμικό και τη δύναμη που έβλεπα, που δεν μπορούσε να εκτονώνεται. Και είπαμε, θα βγούμε έξω. Θα βγούμε έξω από τα τείχη. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να γίνει σωστά. Πρέπει να γίνει με ένα στρατηγικό σχεδιασμό, πρέπει να έχεις πρωτότυπη πρόταση, πρέπει να έχεις πρόταση που να μπορεί να κεντρήσει το ενδιαφέρον στο νέο, σε αυτόν που δεν έχει δει ποτέ του όπερα, σε αυτόν που θα είναι το δυνητικό κοινό σου και συγχρόνως αυτό που θα προσφέρεις θα πρέπει να είναι σε σωστή ποσόστοση, χρονική και τοπική, δηλαδή θα πρέπει να επιλέξεις χώρους συγκεκριμένους για να το κάνεις. Όλο αυτό, λοιπόν, καταστρώθηκε και είπαμε, πολύ ωραία, βγαίνουμε έξω. Ήρθε όμως το πρώτο τηλεφώνημα. Εάν τολμήσεις και βγάλεις τους καλλιτέχνες έξω, θα σε γιαουρτώσουμε. Απάντηση. Πότε θα γίνει αυτό? Αύριο το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος στο Λυρικό Λεωφορείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ενημερώσουμε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί θα μας ανεβάσετε την ακροματικότητα, δείχνοντας εμένα γιαουρτωμένο. Παρακαλούμε, κάνε το. Δυστυχώς δεν το έκαναν. Στην πλατεία Συντάγματος, η Τραβιάτα, επάνω στο λεωφορείο οι τραγουδιστές, οι Ιάπωνες, ως συνήθως, φωτογραφίζουν και ο κόσμος σταματάει λίγο να δει κάτι που του αρέσει. Και σιγά-σιγά μαζεύονται εκατοντάδες, όλο και περισσότεροι. Αρχίζουμε και κάνουμε δρομολόγια σε όλη την Αθήνα. Από τον Κολωνό μέχρι το Κολωνάκι. Και προσέξτε, Κολωνός και Κολωνάκι. Στον Κολωνό τα γυφτάκια πέσουν ρυθμό Τραβιάτας πάνω στα ταμπούρλα τους μαζί με τους λυρικούς καλλιτέχνες. Αυτό τι άλλο. Η δεύτερη αντίδραση. Κύριε Διευθυντά, θα μας βγάλετε να τραγουδήσουμε στη Βαρβάκιο. Ψαρίλα, ψαρίλα. Μία τραγουδίστρια με τουαλέτα. Και όμως, η Βαρβάκιος αγορά. Μάζεψε, εκεί περιμέναμε κάποιες εκατοντάδες, μάζεψε περίπου 5.000 κόσμο. Και είχαμε το ανεπανάληπτο να βλέπουμε την κυρία με το ταγέρ μέσα στη Βαρβάκιο μαζί με τον νεαρό με το τζιν. Όπως πολύ εύστοχα είπε ένας δημοσιογράφος την επόμενη μέρα. Και αυτό το πράγμα ουσιαστικά έφερε τους καλλιτέχνες μας μέσα σε ένα χώρο εντελώς πραγματικά σουρεαλιστικά, τελείως Μπέκετ, τελείως απρόσμενο χώρο και ήταν και το σπάσιμο. Ήταν η τομή. Είπαμε, τώρα πλέον δεν υπάρχει ρίσκο, υπάρχει αναγκαιότητα για τις δράσεις. Από εκεί και μετά,
Από αυτά τα δύο καταστρώθηκε ένας επιπλέον σχεδιασμός που θα τον ονόμαζα έτσι πολύ ρομαντικά, μια πολύχρωμη εξωστρέφεια σε πολλές πράξεις. Θα σας θυμίσω καταρχήν ότι βγήκαμε στην Διονυσίου Αρεοπαγήτου και κάναμε μια ανοιχτή δοκιμή. Η ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, μια εξαιρετική ορχήστρα σημειωτέων, πρέπει να ξέρετε, και σας συστήνω να την ακούτε συχνά, έκανε πρόβα το έργο Madame Butterfly λίγες μέρες πριν παρουσιαστεί το έργο στο Ηρώδειο. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσω την εικόνα τριών Ελληνοαμερικανίδων κυριών να έχουν φέρει όλα τα σύνεργα, να κάνουν το αστικό αθηναϊκό πικνίκ τους κάτω από την Ακρόπολη και να ακούν την ορχήστρα να κάνει πρόβα την Butterfly. Δεν θα ξεχάσω έναν συνεργάτη μου με ποτιστήρι ως μη όφελε να καθίζει τη σκόνη για να μην σκονιστούν τα μουσικά όργανα. Και είχε πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Επόμενη δράση ήταν η μεγάλη λαοθάλασσα που μαζεύτηκε για να γιορτάσουμε μαζί την επέτειο της Μαρίας Κάλλας πριν από ένα χρόνο περίπου, κάνοντας μια διαδρομή, έναν περίπατο που ξεκίνησε από τη Διονυσίου Αρεοπαγήτου, πήγε στα σκαλιά του Ηρωδίου, πάντα με λυρικούς τραγουδιστές, πλατεία Κοντζιά, πλατεία Σωμάτων και κατέληξε σε ένα πολύ μεγάλο κοινό μπροστά από την πλατεία στην πλατεία μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Εκεί λοιπόν πάλι τραγουδιστές μας ερμήνευσαν άριες υπό τη συνοδεία της ορχήστρας μας και ήταν και αυτό τι. Ήταν ότι μπορούσαμε να συνδυάσουμε την καθημερινότητα, να δώσουμε ομορφιά στην γκρίζα καθημερινότητα του πολίτη. Να συνδυάσουμε γωνιές της Αθήνας με τη λυρική τέχνη. Ίσως κάποιες αξιοποιημένες με κάποιο άλλο τρόπο, ίσως κάποιες άλλες τελείως αναξιοποιητές. Θα σας έλεγα επίσης ότι κάτι που μας συγκίνησε ιδιαίτερα ήταν το βάλς των καραβιών που έγινε στην πύλη Ε9 στον Πειραιά, εκεί που φεύγουν τα καράβια για τις Κυκλάδες, όπου η ορχήστρα μας έπαιξε το βάλς του Καριοθράφστη και ως εκ θαύματος ξαφνικά πίσω τα καράβια άρχισαν να παρκάρουν, παύλα να χορεύουν στους ρυθμούς της μουσικής. Αυτό υπάρχει και στο διαδίκτυο, σας συστήνω να το δείτε, αρκεί να πατήσετε το βάλας των καραβιών και θα σας βγάλει ένα viral βίντεο. Επίσης, στο μετρό έχουν εμφανιστεί καλλιτέχνες μας και είναι σαν να αισθάνεσαι όταν τραγουδάνε ότι ένα αόρατο χέρι σταματάει τις κυλιόμενες σκάλες και ο κόσμος σταματάει για να δει ξαφνικά αυτή τη μουσική έκπληξη. Και να μην ξεχάσω την τελευταία μας μεγάλη καλλιτεχνική δράση που έγινε στο Ολυμπείο, ίσως τον ομορφότερο χώρο που έχουμε εμφανιστεί τελευταία στην Αθήνα, στο στήλος Ολυμπίου Διός, όπου μπροστά στο Σούρουπο χιλιάδες καμνάκια με φίλους της όπερας και όχι, είχαν έρθει για να ακούσουν άριες τραγουδημένες στα ελληνικά αυτή τη φορά. Να σας πω επίσης ότι δύο από τα προγράμματα που με πολύ μεγάλο πείσμα υποστηρίξαμε από την αρχή και έχουν σήμερα μια μεγάλη αναγνωρισιμότητα, είναι η όπερα της Βαλίτσας και η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία. Εξηγούμε. Η όπερα της Βαλίτσας είναι η ανάγκη του να πάει όχι μόνο ο Μωάμεθ στο βουνό, αλλά και το βουνό στον Μωάμεθ. Επειδή κάποιοι δεν θα ερχόντουσαν με την καλύτερη διαφήμιση μέσα στη λυρική για να δουν την όπερα, μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να φτιάξουμε μια πάρα πολύ περιποιημένη μινιατούρα της όπερας και να την πάμε σε χώρους εντελώς απρόσμενους, ανυποψίαστους και να την παρουσιάσουμε με σκηνικά που χωράνε σε μια βαλίτσα, εξού και το όνομα, κοστούμια, φωτισμούς, υπέρτιτλους και πάνω απ' όλα κρατώντας υψηλότατο καλλιτεχνικό επίπεδο. Αυτό που ξεκίνησε λοιπόν διστακτικά από το Σεπτέμβριο του 2011 είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία στον κόσμο και με την χορηγία κατόπιν του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ταξίδεψε, όπως αξίζει και στο όνομά της, όπερα της Βαλίτσας. Πήγε μακριά αυτή η βαλίτσα, ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα. Και το άλλο είναι ένα πρόγραμμα που ακολουθούμε με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, το οποίο λέγεται η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία, όπως σας είπα, το οποίο τι κάνει. Τα παιδιά δεν ακούν κάποιον από την έδρα να τους μιλάει και να τους περιγράφει τι είναι η όπερα, αλλά συμμετέχουν υπό την καθοδήγηση ειδικευμένου προσωπικού της λυρικής στην παραγωγή και στην εκτέλεση μιας όπερας. Συμμετέχουν στην παραγωγή των σκηνικών και των κουστούμιών, φτιάχνουν μαζί, κατασκευάζουν και ζωγραφίζουν και στο τέλος τραγουδούν μαζί στην όπερα. Παιδιά Τετάρτης και Πέμπτης Δημοτικού καταρχήν. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε
Έχει πάει σε 120 σχολεία σε όλη την Ελλάδα και για μας η μεγάλη μας ανταμοιβή είναι οι ατέλειωτες πολύχρωμες ζωγραφιές που παίρνουμε από τα παιδιά και οι επιστολές των δασκάλων και των γονέων τους. Και πρέπει να σας πω ότι το μοναδικό αντίτιμο που ζητήσαμε σε όλες αυτές τις καλλιτεχνικές δράσεις ή τις πρωτοβουλίες δεν ήταν τίποτε άλλο από το χαμόγελο των ανθρώπων που τις παρακολούθησαν. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι, παρά τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που περνάει η χώρα μας. Πιστεύουμε ότι το μέλλον μας ανήκει, το μέλλον ανήκει στη νέα γενιά. Η λυρική έχει απτά δείγματα για αυτό. Θα γνωρίζετε ίσως ότι όλοι ότι κατασκευάζεται ένα αριστούργημα στο Δέλτα Φαλήρου, στην Καλλιθέα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα υπέροχο κτίριο για την εθνική λυρική σκηνή από τον διάσημο αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο. Σε περίπου 1,5 χρόνο η λυρική θα κάνει δοκιμές εκεί προκειμένου να υποδεχθεί το κοινό της και έχει ήδη ανακοινωθεί ένας οραματικός σχεδιασμός. Σε εκείνο τον χώρο, στις 25 Ιουνίου, α, τι ωραίο timing, βλέπετε το δείχνει τώρα που μιλάω, εδώ είναι ο χορός των Γερανών που ήταν η πρώτη χορογραφία που έγινε για τον χώρο αυτό. Η ορχήστρα της λυρικής σκηνής, υπό τους ήχους του έργου «Πλανήτες» του Χόλστ, εκτέλεσε εκεί, στο εργοτάξιο, χορογραφία που είχε σχεδιαστεί για να χορεύουν συντονισμένα οι 10 γερανοί του εργοταξίου. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι το όραμα, το ότι έχουμε το μέλλον μπροστά μας, τη νέα γενιά που μπορεί να δημιουργήσει την τόνωση της απασχόλησης και της δημιουργικότητας, όχι πλέον στα λόγια, αλλά στην πράξη. Να πω ένα παράδειγμα μόνο, ότι το πρόγραμμα «Ο Κουρέας» της Σεβίλης στα δημοτικά σχολεία απασχολεί, ανεξάρτητα από το προσωπικό της λυρικής, 80 νέα παιδιά. Λοιπόν, το μέλλον ανήκει στη νέα γενιά, απασχόληση και δημιουργικότητα στην πράξη, συνεργασίες με ξένα λυρικά θέατρα του εξωτερικού, ανάπτυξη της ελληνικής δημιουργίας, όχι μόνο των Ελλήνων δημιουργών, των παρεπιδημούντων στην Ελλάδα δημιουργών και όχι μόνο, και γενικά χτίσιμο εκείνων των στοιχείων που δείχνουν ότι η τέχνη μας ενώνει. Και η τέχνη μας ενώνει, σταματάει να μας κάνει ξενοφοβικούς, σταματάει να μας κάνει διστακτικούς όταν κοιτάμε τον συνάνθρωπό μας, μας δίνει νέα δύναμη για να ιεραρχήσουμε τις αξίες και να δώσουμε προτεραιότητα σε σημαντικά πράγματα στη ζωή μας και τελικά να πούμε ότι αυτός ο οργανισμός που έχει μία πορεία 70 και παραπάνω ετών θα μπορεί πλέον να βάλει δίπλα του μία κτητική αντωνυμία που είναι αυτή που δείχνει ότι μοιράζεται το μέλλον μαζί μας. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής όταν ακούω δημοσιογράφους, χωρίς να τους το έχουμε ζητήσει, να λένε «Η λυρική μας». Σας ευχαριστώ πολύ.